Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα πλέξουμε με βελονάκι. Ένα πάρα πολύ όμορφο και επίσης πάρα πολύ εύκολο σχέδιο. Το πλέκουμε με βουβά και με μισά ποδαράκια. Θα χρειαστούμε ζυγό αριθμό πόντων συν 1. Εγώ έχω κάνει μια λυσίδα με 15 γαϊτανάκια και θα πλέξουμε με βελονάκι νούμερο 4. Θα ξεκινήσω με ένα βουβό, αφήνοντας την πρώτη μου θηλιά διαπέντοντας την δεύτερη με το βελονάκι μου. Πιάνω την κλωστή μου, την περνάω έξω από τη θηλιά μου και έχω δύο θηλιές επάνω στο βελονάκι. Περνάω την πρώτη μου θηλιά μέσα από την δεύτερη. Έτοιμο το βουβό μας. Θα συνεχίσουμε με μισό ποδαράκι. Περνάω την κλωστή πάνω από το βελονάκι μου. Μπαίνω στην επόμενη μου θηλιά, πιάνω την κλωστή και την περνάω έξω από την θηλιά. Έχω τρεις θηλιές επάνω στο βελονάκι μου. Πιάνω την κλωστή και την περνάω μέσα από τις τρεις θηλιές. Έτοιμο το μισό μου ποδαράκι. Θα συνεχίσω πάλι με ένα βουβό. Μπαίνω μέσα στην θηλιά, πιάνω την κλωστή και την περνάω έξω από τη θηλιά. Έχω δύο θηλιές επάνω στο βελονάκι. Περνάω την πρώτη μέσα από την δεύτερη θηλιά. Συνεχίζω με μισό ποδαράκι. Περνάω την κλωστή πάνω από τη βελόνα μου, μπαίνω στην επόμενη μου θηλιά. Πιάνω την κλωστή, την περνάω έξω από τη βελόνα. Έχω τρεις θηλιές επάνω στο βελονάκι μου. Πιάνω την κλωστή και περνάω μέσα από τις τρεις θηλιές μου. Και θα συνεχίσουμε τώρα ένα relax, μισό βουβό και μισό ποδαράκι. Συνεχίζω με το βουβό, το μισό ποδαράκι, βουβό, μισό ποδαράκι, βουβό, μισό ποδαράκι, βουβό, μισό ποδαράκι, βουβό και θα κλείσω με μισό ποδαράκι. Ρίχνω μία θηλιά στον αέρα και γυρνάω την δουλειά μου. Λοιπόν, έκλεισα με μισό ποδαράκι, τώρα θα ξεκινήσω με βουβό. Οι θηλιές μου βρίσκονται εδώ πάνω. Δηλαδή, θα προσέξω να μην μπω κάτω από την κλωστή που φουσκώνει, η οποία θα είναι το σχέδιό μας, αλλά πάνω από την κλωστή. Εδώ βρίσκεται και η θηλιά μου. Πλέκω το βουβό μου και συνεχίζω στην επόμενη θηλιά με το μισό μου ποδαράκι. Και πάλι. Κοιτάω να μην μπω κάτω από την κλωστή που φουσκώνει. Έτσι θα το πω. Θα μπω πάνω από την κλωστή μέσα στη θηλιά μου. Και συνεχίζω με μισό ποδαράκι. Βουβό. Μισό ποδαράκι. Βουβό. Μισό ποδαράκι. Βουβό, μισό ποδαράκι. Και αυτό είναι όλο το σχέδιο μας. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Και για όλες εσάς που πλέκετε τσάντες και πορτοφολάκια, είναι πραγματικά το ιδανικό σχέδιο. Βουβό και κλείνουμε πάντα με μισό ποδαράκι.
Μια φιλιά στον αέρα. Λοιπόν, κλείνουμε με μισό ποδαράκι και ξεκινάμε πάνω με ένα βουβό. Το σχέδιο μας ήδη άρχισε να φαίνεται. Και αφού μεγαλώσει, γίνεται πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Δοκιμάστε το, αξίζει τον κόπο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.